τον κόδωνα του κινδύνου για τα αλλαντικά ακρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με έρευνες του οργανισμού, τα επεξεργασμένα αλλαντικά, όπως το μπέικον, τα λουκάνικα και το σαμπόν, συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου στο έντερο. Ανάλογα αποτελέσματα, αλλά σε μικρότερο βαθμό, δείχνουν οι έρευνες και για το κόκκινο κρέας, λένε οι επιστήμονες. Από τη συνδυαστική ανάλυση μερικών μελετών προέκυψε ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου 17% των καρκίνων του παχαίους εντέρου ανά ημερήσια μερίδα 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος. Ο αυξημένος κίνδυνος είναι περίπου ανάλογος για το κόκκινο κρέας. Αλλά αν τα στοιχεία έχουν πραγματικά αιτιολογική σχέση, δεν είναι τόσο ισχυρά ακόμα, δηλώνει εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πάντως, κάποιοι επιστήμονες λένε ότι τα νέα αυτά δεν προσθέτουν τίποτα σημαντικό στις ιατρικές συστάσεις πολλών χρόνων τώρα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης κρεάτων και επεξεργασμένων αλλαντικών. Το επεξεργασμένο κρέας έχει μπει στην κατηγορία των καρκινογόνων μαζί με άλλες πολύ γνωστές ουσίες όπως είναι ο καπνός και ο αμίαντος, ακόμα και η μόλυνση του αέρα. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι αυτές οι κατηγοριοποιήσεις συνδέονται με τη δύναμη των επιστημονικών αποδείξεων για καρκινογενέσεις και δεν είναι σε επικίνδυνα επίπεδα. Επομένως, αν και είναι όλα στην ίδια κατηγορία, ο κίνδυνος από το κάπνισμα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που σχετίζεται με το κρέας, λέει ο Ντέινα Λούμις του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο. Ten times larger than the risk for processed meat, for example.